Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε και χρόνια πολλά. Η Πεντηκοστή είναι η μέρα της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία μας εορτάσει και λαμπρύνεται με τις θαυμάσιες μελωδίες, με την θαυμάσια λειτουργία και με την ακολουθία του Εσπερινού που έχουμε τις ευχές της Γονικλησίας, με τις οποίες παρακαλείται ο Παράκλητος το Πνεύμα το Άγιον να συνεχίσει να επιφυτά στην Εκκλησία Του και να χαρίσει την ειρήνη, τον καθαρμό από πάντως μολυσμού σαρκός και πνεύματος, να χαρίσει τον θείον φωτισμό, την υγεία, την αγάπη, την θείαν οικοδομή, και η Εκκλησία να δύναται έτσι να εκπληρεί τον θείον της προορισμών επί της γης, που δεν είναι άλλος παρά μόνον τούτος να αγκαλιάσει τον κόσμο, να τον μεταμορφώσει, να τον απαλλάξει από τα πάθη του, τις αμαρτίες του, τις κακίες και αδικίες, από όλες τις αθλειότητες, και να δώσει στον κόσμο το όραμα της δημιουργίας ενός καινούριου κόσμου με δικαιοσύνη, αγάπη, ειρήνη, χαρά, με καρπούς Αγίου Πνεύματος, χωρίς καρπούς βέβαια του διαβόλου, καρπούς αμαρτίας, φόνους, εγκλήματα, ανηθικότητες, κλοπές, διαφθορές, σκάνδαλα. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των αδυναμιών, αποτέλεσμα του πνεύματος του κακού, του μισανθρώπου Σατανά, ο οποίος θέλει να καταστρέψει την δημιουργία και την φύση, την οποία έχει ήδη καταστρέψει το δαιμονικό πνεύμα, επηρεάζοντας το πνεύμα των ανθρώπων. Και όταν αφήνεται ο οίκος της ψυχής έρημος από το Άγιον Πνεύμα, τότε ο άνθρωπος γίνεται θηρίο ανήμερο, ο άνθρωπος γίνεται λιοντάρι, τίγρης, αιμοβόρο, θηρίο, που απειλεί να κάνει ζημιά μεγάλη στην κοινωνία. Και μάλιστα τόσα εγκλήματα που ούτε τα ζώα τα άλογα μπορούν να κάνουν. Δια τούτο λοιπόν παρακαλεί η Εκκλησία μας να έρθει να σκηνώσει στον κάθε ένα, να καθαρίσει από πάσης κυλίδος και να μας δώσει πλέον νέαν πνοήν, ηγεμονικό πνεύμα. Θέληση δηλαδή να θέλουμε το καλό και να πράττουμε το καλό, και να μην είμαστε στα λόγια, στις θεωρίες και στις απλές θεωρητικές ενατενήσεις, και οραματιζόμεθα και κλωσάμε και πουλιά δεν βγάζουμε και δεν φέρουμε αποτέλεσμα και δεν έχουμε έργα αρετής και καρπούς Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα το λυπούμε πολλές φορές με τις αταξίες μας, τις αδυναμίες μας, τις αμαρτίες μας, τις απειθαρχίες μας και αποστασίες μας, και πλέον δεν του επιτρέπουμε να ενεργεί τη μεταμόρφωση, να κάνει τους ανθρώπους αληθινούς ανθρώπους. Και όπως πολλάκις έχουμε τονίσει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος αληθινός εάν δεν έχει το αρχέτυπό του να το ατενίζει και να το μιμείται. Και αρχέτυπον του ανθρώπου είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος. Για τούτο ο λόγος έγινε σαρκωμένος λόγος, έγινε Θεάνθρωπος, για να έχουμε το μοντέλο. Να μιμούμεθα των τέλειων άνθρωπων αλλά και Θεών μαζί. Και το Άγιο Πνεύμα λοιπόν αυτό το έργο να επιτελεί, έρχεται να μας ερμηνεύσει, να μας παρουσιάσει τον Χριστόν, τον αληθινόν Χριστόν, όχι τους ψευδοχριστούς, των ψευδομεσίων, των μετρέγια, αλλά τον Χριστόν, τον σαρκωμένο λόγο, τον Θεάνθρωπο, λυτρωτή που εσταυρώθη, ανέστη και ανελήφθη στους ουρανούς, και πάλι είναι ερχόμενος και πάλι προσδοκόμε να έλθει. Αυτόν τον Χριστόν, τον αληθινόν, τον Θεάνθρωπον, μας προσφέρει το Άγιο Πνεύμα και μας τον παροντοποιεί μέσα στην Εκκλησία με τα Άγια Μυστήρια, με τον Θείον Λόγον, με την Θείαν Χάριν. Το Άγιο Πνεύμα μας ερμηνεύει τον Λόγο του Χριστού, μας κοινωνεί Λόγον, μας κοινωνεί Χάριν, μας κοινωνεί αυτόν τον Χριστόν σαν άειλη και σαν σωματική παρουσία, σαν πνευματική και σωματική διάσταση, γιατί αυτό είναι
η Θεία Κοινωνία από το Άγιον Ποτήριον. Αλίμον όμως εμάς τους ψευτοχριστιανούς που και κοινωνούμεν και ακοινώνητοι είμεθα και μελετώμεν το λόγον και των λόγων δεν εφαρμόζομεν. Περί του Αγίου Πνεύματος ομιλούμεν πολλάκις και όμως το Άγιον Πνεύμα δεν το κοινωνούμε, το λυπούμε και είμεθα πλέον όχι πνευματοφόροι, όχι χριστοφόροι, όχι ναοί έμψυχοι που επιτρέπουμε το Άγιον Πνεύμα να ενεργεί την χριστοποίησή μας, αλλά γινόμαστε, τι παρακαλώ, άνθρωποι αποστάτες, αντιπνευματικοί, που με την απειθαρχία μας, την παράβαση των εντολών, δεν επιτρέπουμε στο Άγιο Πνεύμα ούτε στην χάρη των Αγίων Μυστηρίων να μας μεταμορφώσουν και χριστοποιήσουν, να μας κάνουν πνευματικούς ανθρώπους. Τα Άγια Μυστηρία, όπως γνωρίζουμε, δεν ενεργούν κατά τρόπων μαγικών, αναγκαστικών, αλλά θέλουν την συνεργασία, την συνεργία. Ο Θείος και ανθρώπινος παράγοντας πρέπει να διασταυρωθούν, να συνεργαστούν. Ο Θείος Παράγοντας, αν ο ανθρώπινος δεν δέχεται, δεν θέλει, δεν έχει την δεκτικότητα, έχει την αμετανοησία, ο Θείος Παράγοντας δεν αναγκάζει τον βαπτισμένο χριστιανό να λειτουργεί πνευματικά και να έχει αγιοπνευματική ζωή, αλλά τον αφήνει σε απραξία και σε νέκρα. Και ζούμε σε μια εποχή πνευματικής νέκρας και απονεκρώσεως των πνευματικών ενδιαφερόντων, μια εποχή που ο άνθρωπος απομονώνεται στη μία του διάσταση, στην σαρκική, την υλική, την φυσιολογική και η πνευματική του διάσταση του ανθρώπου απρακτεί. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν δεν ενεργεί αναγκαστικά, δεν κάνει με το ζόρι των άνθρωπων χριστιανών αληθινών και χριστοειδήν. Δια τούτο ας μη λέμε μόνον λόγια, ας φροντίζουμε τα λόγια να γίνονται έκφρασης και να οδηγούν στις πράξεις, και τα λόγια περί Αγίου Πνεύματος να γίνονται γέφυρα για να μας ενώνουν με το Άγιο Πνεύμα. Αγαπητοί τηλεθεατές, πόσες φορές γιορτάσαμε Πεντηκοστή και άλλη Πεντηκοστή, όσα χρόνια έχει έκαστος, τόσες Πεντηκοστές γιόρτασε. Άραγε επιτρέψαμε στο Άγιο Πνεύμα ή επιτρέπουμε να ενεργεί την Πεντηκοστή του και να μεταμορφώνει τον χριστιανό, το βαπτισμένο που φέρει ταυτότητα χριστιανός, και όμως δεν είναι στην ουσία. Επιτρέψαμε ή επιτρέπουμε στο Άγιο Πνεύμα να εκφράζει Χριστόν με το λόγο μας, με τα έργα μας, με την παρουσία μας και την ζωή μας, και να είμαστε πλέον η ζήμη, η χριστοειδή ζήμη που θα ζυμώσει την κοινωνία και θα την απαλλάξει από τα σκάνδαλα, από την διαφθορά και την αθλειότητα. Ή μήπως κάνουμε την ψυχή μας μουσείων, έρημων του Άγιου Πνεύματος, άπρακτη στα έργα της πίστεως? Μήπως κάναμε και την εκκλησία μας μια τυπολατρία λειτουργίας, τυπολατρία τα διαβάσματα των τροπαρίων, των ευχών, των λειτουργιών, των άλλων αγιαστικών πράξεων, και δεν επιτρέπουμε στο Άγιο Πνεύμα να μας αγγίξει, να νιώσουμε να γεμίζει το είναι μας και να μας δίνει την ολότητά μας, να βρίσκουμε την άλλη μας διάσταση και να βλέπουμε ότι δεν είμαστε κτίνοι άψυχα, άλογα, χωρίς πνεύμα, χωρίς λόγο. Δυστυχώς πολλοί χριστιανοί δεν δείχνουμε Χριστόν ούτε ότι είμαστε αληθινοί χριστιανοί. Και τούτο κάθε φορά που γιορτάζουμε Πεντηκοστή, ας ξεκινάμε με καινούριο, θα λέγαμε, ενδιαφέρον. Επιτέλους κάποτε θα λειτουργήσουμε σαν χριστιανοί. Επιτέλους θα φανερώσουμε στον κόσμο αυτόν τον Χριστόν. Θα φανερώσουμε τα μεγαλεία του Αγίου Πνεύματος, ή θα είμαστε εμείς οι χριστιανοί η αιτία να βλασφημείται και Χριστός και Άγιον Πνεύμα? Και εφόσον δεν βλέπουν τη μεταμόρφωση και χριστοποίηση στους χριστιανούς, δεν πιστεύουν πια ότι υπάρχει Πνεύμα Άγιον και Χριστός και ουράνιος Πατέρας. Και η αιτία λοιπόν που βλασφημείται Χριστός καθεκάστην είναι η ψεύτικοι χριστιανοί που σταμάτησαν στην Κολυβήθρα και δεν προχώρησαν. Η Κολυβήθρα τι μας έδωκε? Την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, η οποία δεν είναι ενεργός κατά ανάγκη. Δεν μας καθήλωσε το βάπτισμα να είμαστε χριστιανοί αναγκαστικά. Και πολλοί άνθρωποι απορρίπτουν το βάπτισμα
κάνουν αντιπαπτίσματα, βλασφημούν την ιδέα του χριστιανού, βλασφημούν τον Χριστό και κάθε όλα παραλειτουργούν χριστιανικά. Υπάρχει σφραγίδα, αλλά δεν ενεργεί αναγκαστικά, προϋποθέτει την συνεργασία την ανθρώπινη. Δίνουμε λοιπόν το χέρι να μας πιάσει η χάρη του Θεού, να εκφραστούμε χριστιανικά, να εκφράσουμε Χριστόν, είμαστε ψεύτες. Και μιμούμεθα τον κόσμο να εκκοσμικευμένοι κι εμείς. Μη σας κακοφαίνεται αγαπητοί τηλεθεατές. Είναι η αλήθεια αυτή που λέγω. Και λέω λίγο την αλήθεια, γιατί αν πω πολύ την αλήθεια θα κακοφανεί σε κάποιους μεγάλους κερασοφόρους, σε κάποιους μεγάλους και ψευτοθεολόγους, και θα αρχίσουν να με χτυπούν και να με διαβάλουν, όπως και με έχουν διαβάλει πολλές φορές, επειδή δεν τους αρέσει η αλήθεια την οποία τη λέγω. Και εγώ λέω την αλήθεια και μέσα και έξω, και μέσα στην εκκλησία και απ' έξω την εκκλησία, αλίμονο στην ψευτοεκκλησία όπως την καταντήσαμε, που χτυπάμε καμπάνες, κάνουμε λειτουργίες και δεν καλούμε το λαό, δεν τον φέρουμε στην εκκλησία. Τον διώχνουμε το λέω από την εκκλησία με τα σκάνδαλά μας, με τις ψευτιές μας. Λέμε χριστιανοί και Χριστόν δεν φανερώνουμε. Λέμε αγάπη και αγάπη δεν έχουμε. Λέμε αγιότητα και είμαστε απαγιασμένοι και ξεπαγιασμένοι από τα βοριά της αμαρτίας και των συμβιβασμών. Και βλέπουμε χριστιανούς να πέφτουν μέσα στο ψευτοκλίμα της ψευτοαγάπης των αιρέσεων, που ξυπάζονται μέσα σε ψευτον, θα λέγαμε χριστοφάνιες ή ψευτοπεντηκοστές, όπως είναι οι ερετικοί πεντηκοστιανοί και οι παλιοί και οι νέοι πεντηκοστιανοί, που έχουν καθυπαγόρευση, κατεβάζουν το Άγιο Πνεύμα, βλέπετε, εκείνοι πατώντας ένα κουμπάκι το διατάζουν, κατεβαίνει, στάσου προσοχή, του λένε, κάθε προσοχή το Άγιο Πνεύμα, ναι βέβαια, κάθε προσοχή το Άγιο Πνεύμα, λέμε να μπεις μέσα αυτόν, να τον βαπτίσεις, και τον βαπτίζει για τα χειδακτηλουργίας. Και έχουμε ακούσει και κασέτες που φρίξαμε να παριστάνουν κάποιες και γριές ξεδιοδοντιάρες ακόμα, που δεν μπορούν να προφέρουν καλά και τις λέξεις, να λένε, λένε σε κάποιον να σκύψει, να την χτυπούν στο κεφάλι και να τους λένε πάρε πνεύμα Άγιο, πάρε πνεύμα Άγιο, πάρε, να σκούσουν, να αγκαρίζουν, να ουλιάζουν με ιστερία, πάρε πνεύμα Άγιο. Λες και θα διατάξουν το Άγιο Πνεύμα να το πάρει στο κεφάλι της η άλλη, να σκύβει μπροστά σε αυτά τα ιστερικά φαινόμενα. Και όμως ξυπάζουν πολύ κόσμο και ξεφυτρώνουν προτεστάντικες, ναι, οπεντικοστιανές, παραθρησκευτικές θα λέγαμε οργανώσεις σε κάθε γειτονία και στην ενορία. Μην πεις τίποτε για να κάνουμε εγώ, ρε παιδιά. Ας μαζέψουμε 10 νέους, 20 νέους να τους βοηθήσουμε, μην τους φάει το σκοτάδι. Αν τούτο δε εκείνο, το άλλο, το άλλο. Όλα δικαιολογίες μέχρι σημείου που έβγαλα από την πείρα μου 23 χρόνια. Βέβαια και άλλα 7 χρόνια ως καθηγητής, ως φιλόλογος. Έβγαλα λοιπόν ένα συμπέρασμα. Εάν λοιπόν μπορεί να τετραγωνιστεί ο κύκλος, είναι το άλλο το πρόβλημα. Όμοια μπορεί σήμερα να επιτραπεί σε μια ενορία ή σε κάποιες έστω ενορίες ελάχιστες να γίνει πνευματικό έργο, παρακαλώ. Έργο για την νεολαία. Έργο για την οικογένεια. Έργο διαφωτίσεως για τις αιρές. Πόσες ενορίες λοιπόν κάνουν τέτοιο έργο? Εάν η Αττική εδώ, το λεκανοπέδιο που έχει 4,5 εκατομμύρια κόσμο και έχει 500, γύρω στις 600 ενορίες, να μας πούν, τους προκαλώ τους Άγιους Εφημερίους, υπάρχουν 10 ενορίες από τις 600, να βάλω στρογγυλότερο αριθμό, υπάρχουν 6 ενορίες που κάνουν έργο νεότητος, εννοείται έργο νεότητος, όχι τσαρλατάνικο. Τους μαζέψαμε, κανάστε καλά παιδιά, μην κάνετε αμαρτίες, αυτό είναι τσαρλατανισμός. Έργο νεότητος εννοούμε να έχουν συγκροτημένο νεανικό κέντρο με, θα λέγαμε, ηχητικά συστήματα, με συστήματα προβολής, με βιβλιοθήκη, με έναν άνθρωπο που να έχει λίγο μυαλό και λίγο φόβον Θεού, για να διδάξει τους νέους με τρόπο σύγχρονο και όχι με την έννοια του κατηχητικού. Υπάρχουν από τις 600 συνορίες 6 που να έχουν έργο νεανικό.
κάτι ξέρω για να το πω εγώ αυτό από εδώ την τηλεόραση, όσο και να ξυνοφαίνεται στους ανθρώπους της Εκκλησίας που μπήκαν μέσα στη ρουτίνα της γραφειοκρατίας, που λειτουργούν αντιπνευματικά, ευλογητός διευκόν γρήγορα, και αν πήραμε χαμπάρι που λειτουργηθήκαμε, αν λειτουργηθήκαμε και αν ακούσαμε τι ακούσαμε και αν μας άντυξε ο λόγος ο λειτουργικός και το Άγιον Πνεύμα που πράγματι υπάρχει μέχρι τώρα στην Εκκλησία. Ξαναλέγω λοιπόν, από τις 600 ενορίες υπάρχουν 6 νεανικά κέντρα ενοριακά, δεν λέω κάποιοι και του Δήμου κλπ. Που έχουν άλλους σκοπούς. Λέγω ενοριακά εκκλησιαστικά υπάρχουν 6 από τις 600 ενορίες νεανικά κέντρα ενοριακά συγκροτημένα με προσωπικό. Έστω 2-3 ανθρώπους που να λειτουργούν έστω μια φορά την εβδομάδα, που να προσφέρουν ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο με συγκεκριμένους νέους. Ότι λόγο θα δώσουμε? Και εχθρός γίνεται κανείς αν πει τέτοια πράγματα. Δεν ευχαίρουν οι Άγιοι Πατέρες, διότι ακριβώς έχουν πελαγώσει από τις ιεροπραξίες, από τις λειτουργίες, τις κηδείες, τους γάμους και τα ευχέλια. Δεν κατηγορώ κανένα. Μα δεν υπάρχουν και υπεύθυνοι της Εκκλησίας? Δεν μας ενδιαφέρει η νεότητα. Κάποιοι λένε και αν καταργηθούν, λέει, τα θρησκευτικά στο σχολείο, θα τα έχουμε στην Εκκλησία. Πού έχουμε τα κατηχητικά στην Εκκλησία να διδάξουμε? Μην παίζουμε με τα θεία. Λοιπόν, κλείνω αυτή την παρένθεση. Δεν μπορούσα, δεν την είχα σκεφτεί να την κάνω την παρένθεση αυτή. Όσοι θέλουν, ας βάλουν λίγο μυαλό, και δεν είναι μόνον Εκκλησία ή ρασοφόροι που έχουν πελαγώσει από τα προβλήματα τα ενοριακά. Εκκλησία είμαστε όλοι, ο κλήρος και λαός μαζί. Ζήτησαν λοιπόν οι γονείς έργο νεότητος, ζήτησαν σε κάθε ενορία να μαζέψουν τα παιδιά, ή τα άφησαν οι γονείς, λέγω, που έχουν μεγάλη ευθύνη, ίσως μεγαλύτερη από τους κληρικούς. Γιατί πολλοί κληρικοί μπορεί να μην έχουν και παιδιά, να μην καταλαβαίνουν τι σημαίνει κίνδυνος να χάσουν τα παιδιά τους οι γονείς. Ζήτησαν από την ενορία να γίνει πνευματικό έργο. Θα πείτε, πολλοί ζήτησαν και αδιαφόρησαν οι ενορίες. Δεν θα κρίνω άλλο. Επευκαιρία λοιπόν αυτής της Πεντηκοστής, ας μιλήσουμε πιο ειλικρινά. Γιατί μάθαμε να έχουμε ένα κατεστημένο στην Εκκλησία. Όποιος κολακεύει, μην πω εντός εισαγωγικών, γλύφει και τα λέει όλα ρόδινα, όλα ωραία, μπράβο μας, μπράβο μας. Αυτός προάγεται, είναι καλός, είναι παραδοσιακός, είναι εκκλησιαστικός. Αλίμονο εάν είναι αυτό η Εκκλησία. Αλίμονο αν είναι αυτό η παράδοση. Αλίμονο εάν το Άγιο Πνεύμα το αγνοούμε, που στενάζει στεναγμής αλαλίτης. Και εμείς το αγνοούμε και στενάζει για τις ψυχές που χάνονται, για τους ενορίτες που απομακρύνονται ή σκανδαλίζονται, για τις κοπέλες που πέφτουν στα δίχτυα της σωματεμπορίας ή στις αιρέσεις τους νέους και στις νέες, και σε μικρούς και σε μεγάλους. Αλίμονο να υπάρχουν τόσοι νέοι αγνοί και να μην τους δίνει η Εκκλησία μία ώρα έστω την εβδομάδα, αδελφοί μου. Μία ώρα την εβδομάδα για όνομα του Θεού. Μία ώρα την εβδομάδα ένα χώρο εκκλησίες για να εκφραστούν τα παιδιά. Σαν παιδιά, σαν έφηβοι, σαν νέοι, σαν φοιτητές, σαν επιστήμονες. Πού τέτοια πράγματα, εξειδίκευση έργων νεότητες σε παιδιά, εφήβους, νέους, φοιτητές, επιστήμονες, γιατρούς, δικηγόρους, δικαστικούς. Α, μακριά αυτά από την Εκκλησία. Μακριά η Εκκλησία από την Εκκλησία. Μακριά ο Χριστός από την Εκκλησία Του. Δεν είναι Χριστός οι χριστιανοί αυτοί, οι βαπτισμένοι? Δεν είναι δυνάμει Χριστός και όσοι έχουν απονεκρωθεί και περιμένουν την Ανάστασή τους εν Πνεύματι Αγίο? Πού τους γεφυρώσαμε με το Πνεύμα το Άγιον? Πού τους οδηγήσαμε στα σημεία επαφής Πνεύματος Αγίου να πάρουν θείον ρεύμα χάριτος? Ω Θεέ μου, που καταντήσαμε και μετά λέμε επιτελούμε τον προορισμό μας. Όσο και να κακοφαίνεται, εγώ θα ανταλέχω και ας μη με λαμβάνουν υπόψη τους οι μεγάλοι εκκλησιαστικοί παράγοντες.
αν δεν τους ελέγξει η συνείδησή τους, εάν δεν δουν την πραγματικότητα, εάν δεν ελεγχθούν για τόσους νέους που έπεσαν στην τραγωδία των ναρκωτικών, άλλοι στην τραγωδία της απιστίας, της αποστασίας, της αρνήσεως, άλλοι στη σαρκολατρία, άλλοι στο μηδενισμό, και μετά παραπονούμεθα ότι ανοίγουν γκουροϊστικά κέντρα βουδιστικής, βουδιστικής φιλοσοφίας και μπροστά στο Άγιον Όρος μάλιστα και στην Κορινθία, και αυτά τα διαπιστώνουμε, βγάζουμε μια εγκύκλιο, προσέξτε, και μετά τους αφήνουμε τους νέους και τους γέρους και τους μεσοκόπους να είναι έρμεων στα δίκτυα και στη σαγήνη των αντιχρίστων. Υπηρετούμε Άγιον Πνεύμα, εκφράζουμε το πνεύμα της αγάπης του Χριστού. Οι Άγιοι Απόστολοι δεν έκαμαν όπως εμείς. Δεν κοιμόταν, δεν αναπαύονταν, δεν εφησύχαζαν, αλλά ήταν αϊκίνητοι, πνευματοκίνητοι, πνευματορήτορες, χριστοκήρυκες, πνευματοφόροι, και εν μετανοία και αγάπη, και ρωτούσαν. Τι έδωξε το πνεύματι το Αγίο, τούτο, το λέγει η Γραφή, το είπε Πεντηκοστή, το είπε η Παράδοση, το είπαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Σύνοδοι, τούτο λέγομεν και εμείς, τούτο δοκεί και ημίν, ώστε εμείς λέγομεν έδωξε το πνεύματι το Αγίο και ημίν. Δεν το λέμε, έδωξε ημίν λέμε έτσι μας αρέσει, και παραπέρα ας κόψουν το λαιμό τους όσοι είναι που κρούν την θύραν της Εκκλησίας και ζητάνε την χαρά που δεν βρίσκουν έξω από την Εκκλησία, με στα καταγόγια της δίσκο, της αντίξτης μουσικής, τα ναρκωτικά, τα τσιγάρα, της αναθυμιάς, τα ντεσιμπέλ, μέσα στη διαφθορά, μέσα στις υποσχέσεις, ψευτοϋποσχέσεις, ψευτόχριστων αντιχρίστων δηλαδή. Αλλά ας κλείσω την παρένθεση, δεν ήταν σκοπός μου να πω αυτά τα πράγματα, κάτι με παρακίνησε. Να δούμε λοιπόν την γνήσια Πεντηκοστή του Αγίου Πνεύματος και την πλάνη Πεντηκοστή των Πεντηκοστιανών. Ποια είναι λοιπόν η Πεντηκοστή η αληθινή η χριστιανική? Βέβαια διαβάζουμε σε κάποιες και διατριβές ακόμα κάτι λανθασμένα, ότι η Πεντηκοστή είναι άπαξ. Δεν είναι άπαξ. Η Πεντηκοστή είναι βέβαια άπαξ, αλλά δεν είναι στατική. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Η Πεντηκοστή έγινε το 33 μετά Χριστόν, μετά την ανάληψη του Κυρίου μας, μετά από 50 ημέρες. 40 μέρες έχουμε την ουράνια, θα λέγαμε, τα ουράνια εισόδια του Κυρίου μας, τον ουράνιο σαδραντισμό, και μετά από 10 μέρες από την ανάληψη έχουμε την Πεντηκοστή. Το 33 μετά Χριστόν έγινε λοιπόν η Πεντηκοστή. Αυτή η Πεντηκοστή δεν είναι στατικό γεγονός τότε για να γίνει μια ιστορία παρελθόντος, αλλά είναι μια Πεντηκοστή δυναμική, η οποία προεκτείνεται και συνεχίζεται μέσα στην Εκκλησία. Εκείνη η Πεντηκοστή λειτουργεί στη χειροτονία των κληρικών. Εκείνη η Πεντηκοστή δια των κληρικών μεταφέρει την χάρη σε κάθε χριστιανό βαπτιζόμενο, σε κάθε χριστιανό χρειόμενο. Εκείνη η Πεντηκοστή λειτουργεί, εκείνο το ένα Άγιον Πνεύμα λειτουργεί συνέχεια στην Εκκλησία μέσα στα Άγια Μυστήρια. Εκείνη η Πεντηκοστή λειτουργεί στο μυστήριο του γάμου, στο μυστήριο του ευχελαίου, στο μυστήριο, στην αγιαστική πράξη, πάλι μυστήριο είναι βέβαια, το αγιασμού. Εκείνη η Πεντηκοστή λειτουργεί στο μυστήριο του Αγίου, του Αγίου Ευχελαίου και της μετανοίας και εξομολογήσεως. Ένα είναι το Άγιον Πνεύμα. Βέβαια το Άγιον Πνεύμα, όπως λέγουν και μερικοί ερευνητές και το διαβάζουν στη Γράφη, δόθηκε πρώτη σταυρώσεως του Κυρίου μας, όταν τους έστειλε να εκβάλουν και δαιμόνια ακόμα, πρώτη δωρεά. Δεύτερη δωρεά μετά την Ανάσταση, όταν εμφανίστηκε ο Κύριος πρώτη και δεύτερη φορά, λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την αναφείτε σε μαθείς αφήνεται αυτής, είναι δευτέρα δωρεά Αγίου Πνεύματος, κλιμάκωση δηλαδή της δωρεάς. Μικρότερη δωρεά ήταν όταν τους έστειλε να κηρύξουν και να εκβάλουν και δαιμόνια και να θεραπεύουν. Εν τίνη δυνάμει θεραπεύαν και εξεβαλαν δαιμόνια. Εν Πνεύματι Αγίου, στο όνομα του Χριστού. Χωρίς Πνεύμα Άγιον δεν μπορούσε να ενεργήσει η επίκληση ονόματος του Ιησού Χριστού. Δεν δυνάμεθα να πούμε ότι Κύριε Ιησού Χριστέ ημί εν Πνεύματι Αγίου. Και η τρίτη δωρεά, η ολοκλήρωση της δωρεάς,
στην πληρότητα είναι η Πεντηκοστή 50 μέρες μετά την Ανάσταση. Και εδώ μας κάνει θαυμάσια σχόλια ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και μας ομιλεί για την Πεντηκοστή, είναι οι 7 εβδομάδες, 7-7-49, μετά το Πάσχα, μετά την Ανάσταση, και μας χρειάζεται, λέει, μία ημέρα, και αυτή την παίρνουμε από την 8η εβδομάδα, και είναι η 8η μάλλον ημέρα της αιωνιότητος, και θέλει να σημάνει ότι η βίωση, η κοινωνία του σταυρωμένου και αναστάντος Χριστού μέσα στην Εκκλησία, το Πεντηκοστάριον που είναι μια συνεχής Ανάστασης αδιάκοπη, γι' αυτό και δεν γονατίζουμε σε όλο το Πεντηκοστάριον, μην μας πούν ότι την Κυριακή Πεντηκοστή γονατίζουμε. Μετά τη λειτουργία επιτελούμε εσπερινόν, δεν είναι λοιπόν όπως τα λένε κάποιοι. Είναι ο εσπερινός της Κυριακής που αρχίζει η Δευτέρα. Έχει περάσει λοιπόν η Πεντηκοστή, και επειδή έκρινε η Εκκλησία μας να γίνεται ο εσπερινός αντί το βράδυ που έχει τελειώσει η Κυριακή να γίνει το πρωί, καταχριστήκως γονατίζουμε μετά τη Θεία Λειτουργία. Χαρακτηρίζει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος πρώτα ως ημέρα 8η που την παίρνουμε από την αιώνια διάσταση, την απελευθέρωση από τον εβδοματικό χρόνο που μας κλείνει στον χώρο αυτών εδώ της προσκαιρότητας. Είναι μια διέξοδος που τώρα την βιώνουμε μυστικά, μυστηριακά, με την κοινωνία Αγίου Πνεύματος και βέβαια Χριστού, και θα την ζήσουμε στην πληρότητα στη μέλουσα ζωή, την 8η αυτή λεγόμενη ημέρα, που όσον ούπο οίκη. Έρχονται λοιπόν αυτές οι μέρες και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Να δούμε πολύ συνοπτικά τα σημεία τα οποία, δεν θα αναφερθούμε γενικά στα πάντα, ήδη μας πέρασε η ώρα, να αναφερθούμε πολύ συνοπτικά στους στίχους 1 μέχρι 4 του κεφαλαίου 2 των πράξεων. «Και εν το συμπληρούσα την ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν πάντες ομού επί το αυτό, μαζί οι προσευχόμενοι και κοινωνούντες των αρχών των μυστηρίων. Και έγινε το άφνο, εν το συμπληρούσα την Πεντηκοστή ημέρα, 9 ώρα το πρωί, και έγινε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περιφερωμένης πρωής βιαίας». Ηχητική εικόνα λοιπόν. «Και πλήρωσε όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι μαθητέ», εννοείται, «και όθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσεως ή πυρός, και φάνηκαν σαν να διαχωρίζονται αδιαχώρησες από τη μία, θα λέγαμε, αρχή του Αγίου Πνεύματος, διακρίνονται 12 γλώσσες για τους Αποστόλους και άλλες γλώσσες για τα παρόντα Άγια Πρόσωπα που ήταν εκεί. Και όθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσεως ή πυρός, σαν να ήταν πύρινες γλώσσες, δεν ήταν λυκοπύρ, και κάθε συνεφήνα έκαστον στον αυτόν. Και πλήστησαν πάντες Πνεύματος Αγίου και ήρξε το λαλήν εταίρες γλώσσες. Και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες, πως καθώς το Πνεύμα εδίδου αποφθέγγεστε αυτής, όπως το Άγιο Πνεύμα επέτρεπε και έδινε την ικάνωση, την χαρίτωση να ομιλούν. Και γνωρίζουμε ότι στη συνέχεια, όπως μας αναφέρουν οι πράξεις, ο Πέτρος ομίλησε το πρώτο κήρυγμα την ημέρα αυτή της Πεντηκοστής, 9 η ώρα και εξής. Και το κήρυγμα του Πέτρου ήταν πραγματικά καταπληκτική γλωσσολαλιά, με την έννοια την εξής, όπως τονίζει και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς και οι άλλοι πατέρες και οι παλαιότεροι πατέρες και ο Χρυσόστομος. Ένα φθόγκο, μια κίνηση των χειλαίων, ένα φθόγκο πρόφερε ο Πέτρος ο Απόστολος από το στόμα του, και αυτός ο φθόγκος ήταν ακουστός στα τύμπανα τα ηχητικά των αυτιών, ενώ σε κάστου ήταν ακουστός στη γλώσσα τη δική του. Εκπληκτικό φαινόμενο, μοναδικό στην ημέρα της Πεντηκοστής. Ένας ήχος έβγαινε λοιπόν από το στόμα του Πέτρου, και δεν ήταν ο ήχος αυτός σε μια μοναδική γλώσσα και μόνο ακουστός στα αυτιά των ακροατών. Ήταν πάνω από 20 λαοί και γλώσσες, και ακουγόταν λοιπόν και στα ελληνικά και λατινικά και αιγυπτιακά και στα εβραϊκά και στα συριακά και και στις άλλες γλώσσες και στα περσικά κλπ. Σε 20 και πάνω γλώσσες ήταν ακουστός αυτός ο ένας ήχος, μια φωνή του Αποστόλου Πέτρου.
Αυτή η γλωσσολαλία είναι αποκλειστικά φαινόμενο της Πεντηκοστής και στη συνέχεια δεν λειτουργεί έτσι, αλλά ο κάθε Απόστολος όπου αποστέλλεται εκεί ομιλεί και τη γλώσσα του τόπου χωρίς να την έχει διδαχτεί. Ομιλεί λοιπόν ξένη γλώσσα στον τόπο που χρειάζεται να μιλήσει, να χρειάζεται να πάει ως απεσταλμένος του Άγιου Πνεύματος. Θα πείτε τώρα ότι ήταν τα σημεία αυτά τα εκπληκτικά. Ο ήχος φερωμένης πνοής βιαίας για να τους αφυπνίσει τους Ιουδαίους και να τρέξουν να δουν το σημείο, το οπτικό, την εικόνα να φλέγεται η στέγη του οίκου ήσαν καθήμενοι στο υπερόο εκεί που είναι και ο μυστικός δείπνος, στο λόφο Σιών. Στο λόφο Σιών. Εκεί λοιπόν εφάνηκε αυτό το θαυμάσιο σημείο, το Άγιο Πνεύμα που κάλυπτε την στέγη του σπιτιού, διαμερίζεται σε γλώσσες πύρινες, 12 για τους Αποστόλους και σε άλλα πρόσωπα Άγια που ήταν παρόντα. Και ρωτάμε, να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα πρώτα. Γιατί με αυτή την όψη σαν πύρινες γλώσσες, και γιατί σαν γλώσσες. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν ως γλώσσος, ως υπηρός, για να καλέσει τους Αποστόλους στο κήρυγμα λοιπόν, όπως μας τονίζει και ο προφήτης Εζεκιήλ, ο Εζεκιήλ εκλήθη με άλλον τρόπο, του είπε το Άγιο Πνεύμα πάρε ένα βιβλίο, φάγε το, το έφαγε, ήταν πικρό και πήγε να κηρύξει το πικρό κήρυγμα το προφητικό, καταστροφές και τιμωρίες στους Εβραίους. Αλλά όπως τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες και ειδικά ο Χρυσόστομος, τώρα το Άγιο Πνεύμα δεν στέλνει για καταστροφολογία, αλλά στέλνει για ελπίδα, ανακαινήσεως, ανανεώσεως του κόσμου, μεταμορφώσεως, εκκλησοποιήσεως, σωτηρίας του κόσμου και βέβαια και εξαγγελία και τιμωρίες για τους απίστους και τους ανθρώπους, τους αποστάτες. Γλώσσα λοιπόν ως ήπειρος και για άλλων λόγων, όπως τονίζει ο Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες, διότι οι γλώσσες σαν οι πυρηνές, το ποτεινά που διαμερίζεται το Άγιο Πνεύμα, είναι σαν είναι οι δέλτιοι ουράνοι που ψηφίζουν τον κάθε Απόστολο και τον αναδεικνύουν στο αποστολικό αξίωμα. Γλώσσα ως ήπειρος, για να, επειδή είναι όπως διαχωρίστηκαν τα γλώσσες του ήπειρος, ήταν σαν να διαχώρισε τις ατράκτους της γης και είπε εσύ θα πας εκεί, εσύ εκεί, εσύ εκεί. Και πράγματι το Άγιο Πνεύμα εφώναξε και είπε θα πάτε ο έκαστος όπου σας δώσε εντολή το Άγιο Πνεύμα, ο Χριστός, και πήγε ο Φέπιν ο Θωμάς στις Ινδίες, που ούτε καν ήθελε να πάει. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος στη Μικρά Ασία και έκλαιγε ο Άγιος ο Ιωάννης Θεολόγος. Και όμως επιθάρχησε την εντολή του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, διαμήρασε τα γεωγραφικά πλάδια και μήκη που έπρεπε να τρέξουν οι Απόστολοι να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Γλώσσα λοιπόν ως ήπειρος, διότι ακριβώς το πυρ έχει την σημασία του τον συμβολισμό του Θεού, πυρ ο Θεός καταναλίσκων, και διότι έχει και την ιδιότητα την φωτιστική, την καυστική, την καθαρτική. Φωτιστική, θερμαντική ιδιότητα του Θεού που φωτίζει, θερμαίνει, ζωγονεί, ζωπηρώνει τον άνθρωπο, όπως είναι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα, ζων και ζωοποιούν. Φωτιστική λοιπόν ιδιότητα, φωτίζει το Άγιο Πνεύμα, μακάρι να μας φωτίσει τους σκοτισμένους νους μας να δούμε την πραγματικότητα, προτού είναι αργά και φύγουμε από τον κόσμο τούτο, ή προτού γίνει ρημαδιό ο κόσμος και στέκεται η Εκκλησία στους τέσσερους τείχους κλεισμένη. Και βάζεις το γύψο και Ευαγγέλιον και Ιεραποστολήν και αγάπη Χριστού και Άγιον Πνεύμα. Το Άγιον Πνεύμα δεν κινείται μόνο στους τέσσερους τοίχους, κινείται στην κατοίκον εκκλησία, στα σπίτια, στους χώρους, στις επιστήμες, στις τέχνες, στους δημόσιους χώρους, παντού. Και πού επήγαμε εμείς να εκφράσουμε το Άγιον Πνεύμα? Γλώσσα λοιπόν ως ήπειρος, ακριβώς για να φανερώσει αυτόν τον φωτισμό, αυτή την ζωντάνια, την ζέση του Άγιου Πνεύματος που ζωντανεύει, θερμαίνει, αναζωογονεί, ανασταίνει τον άνθρωπο, τον οδηγεί ή τον καθαρίζει και τον απαλλάσσει από την σκουριά της αμαρτίας, όπως το χρυσάφι το πει, και έπειτα και ως ήπειρος για να σημάνει και το πει που θα κάψει τον αμετανόητο, το πι το εξώτερον, όπως θυμούμεθα.
Όπως λέει ο Χρυσόστομος, γλώσσας ήπειρος λοιπόν για να φανερώσει ότι έρχεται το Άγιο Πνεύμα, το οποίο το Άγιο Πνεύμα δεν δρά αυτομάτως άνευ της Εκκλησίας. Αν ήταν να δρά μόνο κατά διαταγή του ουρανού, δεν θα ερχόταν ο Χριστός να σαρκωθεί, να κενωθεί η Θεία του Δόξου, να ταπεινωθεί, να σταυρωθεί, να αποθάνει πισταυρού, να κλειστεί στον τάφο κλπ. Κλπ. Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί διά της Εκκλησίας, διά των μυστηρίων των Αγίων. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, είναι ήδη πυρός, για να, ως ήπειρος γλώσσε λέει ο Χρυσόστομος, για την εν ημίν ηλομανίσασαν τις αμαρτίες άκανθαν, για να κάψει την σουλαμένη, τα λέγαμε άκανθα, της αμαρτίας που είναι μέσα μας, τα αγκάθια και τα ειβόλια που έχουμε μέσα μας, αντίκαρπους Αγίου Πνεύματος. Και βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται μία αντιβαβέλ, όπως και άλλη χρονιά είχαμε τονίσει. Στη Βαβέλ, λόγω του εγωισμού της επάρσης, θα αναπτύσσουν από τα πόρια των Θεών, να φτάσουν πολύ ψηλά τον Θεό, δηλαδή μορία, επήλθε η σύγχυση των γλωσσών και διασκορπισμός. Τώρα καλούνται από το ένα Άγιο Πνεύμα με τις γλώσσες που διαμερίζονται να γυρίσουν λοιπόν στην ενότητα. Ότε κατά βάση τας γλώσσας συνέχειεν διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος. Στότε στη Βαβέλ, της Παλαιάς Διαθήκης. Ότε του πυρός τας γλώσσες διένυμε το Άγιο Πνεύματος, η συνότητα πάντα σε κάλεσεν. Τώρα έχουμε την αντιστροφή, την αντιβαβέλ, και καλείται ο κόσμος λοιπόν από την αποστασία, την διάλυση, την διαίρεση. Τουλάχιστον οι χριστιανοί. Λέμε πως είμαστε χριστιανοί και βγάζουμε τα μάτια μας. Και αλλήλους δάκνομεν. Μου πείτε δεν είναι αυτά αλήθεια, είναι δικές μου διαπιστώσεις. Τα λέει και ο Παύλος, τα λέει η Γραφή. Και για τους τότε ψευδοχριστιανούς, και προπαντός Θεέ μου για τους σήμερων ψευτοχριστιανούς. Και έχουμε λοιπόν το χάρισμα της γλωσσολαλίας, η ώρα ήδη έχει σχεδόν συμπληρωθεί. Ας πέσουμε εντός 5 λοιπόν λεπτών να πούμε για το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Ήταν τότε του Πέτρου την περίπτωση μοναδική, ένας ήχος έβγαινε από το στόμα του και ήταν ακουστός στα αυτιά όλων στη γλώσσα τους, ο καθένας, και θαύμαζαν και το ομολογούσαν. Στη συνέχεια δεν ήταν η γλωσσολαλία, η κάνωση γλωσσική, να μιλούν τη γλώσσα που απεστήνονται χωρίς να τη μάθουν στα φροντιστήρια, ούτε να πληρώσουν βέβαια. Τους δίδασκε το Άγιο Πνεύμα και μιλούσαν την γλώσσα του τόπου. Και με άλλη έννοια, γλωσσολαγία ήταν στις μετέπειτα εποχές σπανιότερο φαινόμενο, δεν χρειάζεται. Ήταν μια εκστατική, θα λέγαμε, προσευχή, εκστατική, δοξολογική, που δεν καταλάβαινε ούτε ο ίδιος τι έλεγε. Και χρειαζόταν ερμηνευτής να ερμηνεύσει τι έλεγε. Άλλο χάρισμα προφητείας, ερμηνείας, για να ερμηνεύσει τη γλωσσολαγία, την εκστατική προσευχή που έλεγε άλλη τα ρήματα, και κανείς δεν ήξερε τι έλεγε. Δεν έχω χρόνο να πω περισσότερα για το θέμα αυτό, πρέπει λοιπόν να συνδέσουμε με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Έρχονται λοιπόν σήμερα και καλύπτουν το κενό το δικό μας, τον Ορθοδόξο, που δεν δώσαμε την χαρά, όχι της γλωσσολαλίας, της ψευδογλωσσολαλίας που δεν χρειάζεται σήμερα, γιατί τα χαρίσματα είχαν την έννοια τότε και έπειτα να συγκροτούν την Εκκλησία. Γλωσσολαλιά για να μιλάει σε άλλες γλώσσες, να μην εμποδίσει το κήρυγμα. Χάρισμα προφητείας για να προφητεύουν τα μυστήρια του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης στο Λόγο του Χριστού. Αυτός ο παράκλητος ερμηνεύει τα πάντα, όπως είχε ο Κύριος υποσχεθεί. Χάρισμα ιαμάτων για να θεραπεύονται και να αποτελεί μέσον βεβαιώσεως που να βεβαιώνει του Λόγου το ασφαλές, ότι το κήρυγμα των Αποστόλων δεν ήταν κούφιο κήρυγμα κάποιων γκουρούδων, κάποιων ψευτομεσίων. Ήταν κήρυγμα του αληθινού Θεού, του αναστάντος και αναλυθένος και πάλι ενερχομένου, κρίνεζοντας και νεκρούς. Γι' αυτό έκαναν σημεία και τέρατα, και ένα μαντήλι που σκούπισε τον υδρότατο ο Παύλος ή ο Πέτρος ανέστρενε νεκρούς. Η σκιά που περνούσαν στον δρόμο κάθονταν κοντά να περάσει η σκιά του Πέτρου και του Ιωάννη και να θεραπεύσει παραλίτους. Και γίνονταν τα σημεία αυτά. Μάλιστα γίνονταν. Σήμερα δεν έχουμε ανάγκη αυτών των σημείων, όπως μας τονίζει ακριβώς και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και οι άλλοι Άγιοι Πατέρες. Δεν έχουμε την ανάγκη, διότι τα σημεία εκείνα γίνονται σαν εχέγγυο αισθητών ενδείκνυται σημείων προς την των απίστων πληροφορία. Για να πληροφορούνται οι άπιστοι και να θαυμάζουν και να λένε «Να η πίστη αληθινή, να πιστέψουμε κι εμείς». Και είδαμε στις πρώτες μέρες, την πρώτη μέρα 3.000 κόσμος πίστεψε.
Θαύματα οι Απόστολοι. Τώρα εμείς δεν έχουμε ανάγκη να κάνουμε τέτοια θαύματα. Είμαστε βαπτισμένοι και πιστοί. Να κάνει θαύματα ο Θεός και κάνει, αν έχουν πίστη και δεν εμπέζουν τον Θεό, Απόστολοι και Ιεραπόστολοι, όταν πορεύονται σε αλλοθρίσκους μη βαπτισμένους. Όταν έχουμε φάει την Αγία Γραφή, όταν έχουμε κοινωνήσει τόσες φορές, όταν έχουμε την πίστη ζωντανή, δεν χρειαζόμαστε θαύματα. Τα θαύματα είναι προς τον απίστον πληροφορία. Και όπως το τονίζει ο Χρυσόστομος, δεν κάνει σήμερα αυτά τα σημεία ο Κύριος, όχι επειδή μας ατιμάζει και μας περιφρονεί, αλλά τιμώνει μας, ότι μας χαρακτηρίζει ως πιστούς και επομένως δεν μας κρίνει ότι έχουμε ανάγκη από θέματα. Θα μου πείτε όμως, μα πόσοι έχουν αποσκεφτήσει, πόσοι έχουν χάσει την πίστη τους, αυτοί μπορούν να δουν το θαύμα κατά άλλη έννοια. Το θαύμα της μεταμορφώσεως των χριστιανών, το θαύμα της αγάπης, το θαύμα της ειρήνης του Χριστού, το θαύμα της ανακοινήσεως του κόσμου, αν έχουμε αληθινούς χριστιανούς. Γι' αυτό το πρόβλημα μας δεν είναι να ζητάμε θαύματα. Ένα θαύμα να ζητάμε, τον αληθινό κληρικό Χριστού που να εκφράζει Χριστόν, που να ενεργεί εις φραγής της ιεροσύνης, ένα θαύμα αληθινό, τον αληθινό Χριστό άνθρωπο, χριστιανό άνθρωπο, το μικρό Χριστό άνθρωπο και τον λαϊκό που θα εκφράζει με την ζωή του Χριστόν, και τότε δεν χρειαζόμαστε θαύματα. Αν τα βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν κάποιοι την δική μας παγωμάρα και νεκρομάρα, την δική μας θα λέγαμε ερήμωση, τη δική μας παγωνιά και ολιγοπιστία και την σβέση των χαρισμάτων μας, τα οποία δεν επιτρέψαμε να λειτουργήσουν. Πότε κάλεσαν οι ποιμένες στο πίμνιο? Πότε κάλεσε ο εφημέριος τους σενορίτες του να τους πει: εγώ έχω την ευθύνη για σας, ελάτε να λειτουργήσουμε τα χαρίσματά σας εκκλησιαστικά. Εσύ έχεις το χάρισμα αυτό, εκείνο, εκείνο, εκείνο και το άλλο. Πότε λοιπόν τα λειτουργήσαμε τα χαρίσματα αυτά στην εκκλησία εκκλησιαστικά? Άλλος χάρισμα λόγου, άλλος προφητείας, να έχει την σοφία, άλλος της γνώσης, άλλος του χρήματος. Και καταλήγοντας, άλλος λοιπόν το χάρισμα να έχει χρήματα, να έχει την τέχνη να σαγηνεύει με τη δασκαλία, να καταφέρει να αλλιεύει τον αποσκευτήσαντα. Ο Μέγας Βασίλης αναφέρει 40 περίπου λειτουργίες χαρισμάτων ειδικές. Πού τα λειτουργήσαμε εμείς αυτά? Κάναμε ρουτίνα τη λειτουργία και καταργήσαμε, μάλλον βάλαμε στο γύψο τα χαρίσματα. Και θυμώνται την Εκκλησία όταν πεθάνουν, όταν θα βαπτιστούν ή αν θα πάνε κάποτε να κοινωνήσουν. Λοιπόν, δυστυχώς η ψευτοεκκλησία της Πεντηκοστής, εκμεταλλευόμενη αυτή την δική μας κενότητα, την ερήμωση, με ψευτοχαρίσματα δήθεν, με ψευτοπεντηκοστές δήθεν, με καφουρντιστήρια, δηλαδή με μηχανισμούς τεχνικούς, δήθεν διατάζουν το Άγιο Πνεύμα. Είναι ντροπή και να σας τα διαβάζω, είναι φέδρα πράγματα. Λένε βάλει ένα μαξεράκι, γονάτισε και πες το Άγιο Πνεύμα να ανακαίνισέ με, για όνομα του Θεού, αν μπορεί έτσι να λειτουργήσει το Άγιο Πνεύμα. Μετά από ένα κήρυγμα κάποιο δήθεν ποιμένος, ξυπασμένο, ρετικό, αποκομμένο από τον Χριστό, ότι έδεσε την αποκοπή από την κοινωνία του Χριστού. Κάμουν λοιπόν δίθεν χαρίσματα ψευτογλωσσολαλιάς, που είναι να στριγκλίζουν και εγριές και να σε πιάνει φρίκι, και λένε ότι είναι Άγιο Πνεύμα, Άγιο Πνεύμα, λέει, προφητεύει, λέγει, γλωσσολαλή, λέγει κλπ. Κλπ. Και ποιος βεβαιώνει αυτά ότι είναι από το Άγιο Πνεύμα? Καμία εγκυρότητα. Όλα αυτά έξω από την χάρη και την ταπείνωση και έξω από τη σκοπιμότητα των χαρισμάτων, που είναι να λειτουργήσουν εκκλησιαστικά, να οικοδομήσουν, να κινήσουν το σύνολο της Εκκλησίας και όχι κάποια σπιτάκια κάποιων αιρετικών αποκομμένων. Δεν έχω χρόνο, δυστυχώς πέρασε η ώρα με τα σχόλια τα οποία έκανε. Και κάμω δίθεν και χαρίσματα ψευτοϊαμάτων, που είναι υποβολές, ψυχολογικά, παραψυχολογικά τέτοια φαινόμενα, και ξυπάζουν και παραπλανούν. Άλλη φορά θα ασχοληθούμε, εφόσον χρειαστεί, να μιλήσουμε για τις πλάνες αυτές που οργιάζουν και κάμουν το παν για να αποκτήσουν ένα οπαδό, και εμείς δεν κάνουμε τίποτα να κρατήσουμε τους χριστιανούς στην εκκλησία μας, τους νέους προπάντως. Ήθελα να φωτίσει το Άγιο Πνεύμα λοιπόν, να συνεχίσουμε την Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα να το δώσουμε να έρθει σε επαφή με την νεότητα πρώτα, με τους αρρώστους, με τους εκπαιδευτικούς, με τους επιστήμονες, τους φοιτητές, τους ασθενείς,
με όλους τους ανθρώπους που έχουν την δίψα να γνωρίσουν την αλήθεια. Αγαπητοί τηλεθεατές, χρόνια πολλά το Άγιον Πνεύμα ας μας φωτίσει τέλος πάντων και ας μετανιώσουμε, ας καθαρθούμε, ας εξομολογηθούμε, ας κοινωνήσουμε, ας μελετάμε, ας στηρούμε το Λόγο του Κυρίου και τότε το Άγιο Πνεύμα θα είναι στις καρδιές μας και θα μας οδηγεί βέβαια κάτω από την εμπνευσμένη, φωτισμένη καθοδήγηση και συμβουλή του Πνευματικού Πατέρα, γιατί μερικοί πανέχουν Άγιο Πνεύμα και είχαν το διάολο μέσα τους. Τέτοια πράγματα και πλάνες είναι φοβερές σήμερα, ακόμα και καλοκαίρι έπεσαν έξω. Μέσα λοιπόν στην υπακοή, μέσα στην σχέση μας με τον Πνευματικό Πατέρα, γιατί διά προσώπων οδηγούμεθα στον Χριστό και στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Χαίρετε και χρόνια πολλά. Αφού φάγωσοι δε όλοι οι πατέρες, δίδεται είδηση εις τον Άνω Ρηθιάν Πατανανάστην και κατεβαίνει από τον Άμβονα και στέκεται εις έναν τόπον διορισμένον. Και με το λίγον τον γκράζει ο ηγούμενος και πηγαινάμενος προς τον ηγούμενον λέγει πρώτον, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, ήτα διευχών του Αγίου Πατρός, κάνοντας μετανοίας δύο.